Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Δημήτρης Χαραλαμπίδης και σε αυτό εδώ το βίντεο θα μιλήσουμε για τον κανόνα του Ντελοπιτάλ. Ας το γράψουμε ως τίτλο. Ντελοπιτάλς ρουλ. Λοιπόν, ας πάμε να δούμε. Έκανα μια παύση γιατί αυτό που σκεφτόμουν είναι ότι σε ένα πρόσφατο workshop που έκανα, υπήρχε ένας κύριος ο οποίος μας μιλούσε για ιστορικά δεδομένα ότι στην πραγματικότητα ο κανόνας αυτός που ξέρουμε σήμερα ως κανόνας του Ντελοπιτάλ ανήκει στον Μπερνούλη, αλλά αυτό είναι για άλλη ιστορία. Ας μείνουμε εδώ στον κανόνα του Ντελοπιτάλ, ο οποίος μας βοηθάει στο να ξεπεράσουμε ένα εμπόδιο στα limits, όταν πέσουμε σε μία από τις απροσδιόριστες μορφές, ας γράψουμε λίγο, τις indeterminate forms, 0 προς 0 και άπειρο προς άπειρο. Είπε λοιπόν ο Ντελοπιτάλ ότι αν έχω δύο differentiable functions f του χ και g του χ και το όριο, το limit, όταν το χ πάει στο χ0 του f του χ over g του χ βγει ή 0 προς 0 ή άπειρο προς άπειρο, τότε για να ξεπεράσω αυτό το εμπόδιο μπορώ να κάνω τι? Να κάνω differentiate ξεχωριστά το f, ξεχωριστά το g και να συνεχίσω με αυτά τα derivatives. Δηλαδή, μπορώ να πάρω το lim όταν το χ τίνει στο χ0 του f τόνος χ προς G τόνος χ. Προσοχή, ξεχωριστά, όχι σαν quotient. Και αυτά εδώ τα δύο όρια θα είναι ίσα μεταξύ τους. Δηλαδή, αν το δούμε ολοκληρωτικά, ο Ντελοπιτάλ μας είπε ότι αυτά εδώ τα δύο όρια είναι ίσα μεταξύ τους. Πέρασα στα F τόνος και στα G τόνος, αλλά και πάλι αντικαθιστώντας την τιμή στο χ0, βγαίνει ξανά indeterminate form 0 προς 0, άπειρο προς άπειρο, οτιδήποτε. Τι κάνω? Σταματάει να ισχύει ο Ντελοπιτάλ? Όχι, το ξανακάνω. Δηλαδή, αυτή εδώ διαδικασία, την οποία και το IB αλλά και όλοι το περιγράφουν ως repeated use of Ντελοπιτάλ rules, of Ντελοπιτάλ's rule, δεν σταματάει ποτέ μέχρι ότου να βρω πράγματι το limit. Λοιπόν, πάμε να δούμε παραδείγματα, αλλά πριν πάμε στα παραδείγματα, να σας πω ότι το ίδιο ακριβώς μπορεί να ισχύσει και αν ψάχνω για ένα όριο στο σύμπλην άπειρο. Δεν είναι δηλαδή μόνο για το χ0, σύμπλην άπειρο. Επομένως, αν ένα όριο είτε είναι σε ένα σημείο χ0, είτε είναι στο συνάπειρο, μας βγει indeterminate form, 0 προς 0, άπειρο προς άπειρο, τότε, απλά πρέπει να είναι όριο ενός πηλίκου, τότε, για να συνεχίσω, συνεχίζω με το όριο στο αντίστοιχο σημείο ή στο άπειρο, των derivatives, και του αριθμητή και του παρονομαστή. Πάμε να δούμε παραδείγματα. Example 1. Όριο όταν το χ τίνει στο 3, του χ τετράγωνο μείον 9 προς χ μείον 3. Εάν τώρα πάρω αυτό το limit και αντικαθαστήσω στη θέση του χ το 3, θα βγει 3 στο τετράγωνο μείον 9, 0, κάτω 3 μείον 3, 0, είμαστε στο 0 προς 0. Άρα, σύμφωνα με τον Ντελοπιτάλ, αυτό που πρέπει να κάνω είναι να πάρω το derivative του αριθμητή, το derivative του παρονομαστή και να συνεχίσω με αυτά. Επομένως θα είναι 2χ προς 1 και τώρα δοκιμάζω να αντικαταστήσω. Όπου χ το 3, 2 επί 3, 6 προς 1, άρα όλο αυτό κάνει 6.
Δεύτερο παράδειγμα. Limit όταν το χ τίνει στο 0 του sin x over x. Αυτό ίσως έχουμε δει σε προηγούμενα βίντεο πως θα πρέπει να είναι ίσο με τη μονάδα. Να πάμε να δούμε τώρα αν ο Ντελοπιτάλ όντως το επαληθεύει. Εάν βάλω στη θέση του χ το 0, sin of 0 είναι 0, 0 over 0. Τι μας είπε ο Ντελοπιτάλ? Ότι θα πρέπει να συνεχίσω με τα derivatives. Sin x derivative over x derivative. Άρα είναι limit όταν το x tends to 0 του cosine x over 1. Άρα αυτό είναι ίδιο με το limit του cosine x, το οποίο είναι ίσο με cosine of 0 και πράγματι κάνει 1. Συνεχίζουμε τα παραδείγματα. Example 3. Limit όταν το x πηγαίνει στο pi over 2 του 1 μείον sin x προς cosine x. Εάν αντικαταστήσω 1 μείον sin pi over 2 είναι 1 μείον 1, 0. Cosine του pi over 2 είναι 0. Άρα πράγματι μιλάμε για την περίπτωση 0 προς 0. Άρα και πάλι, σύμφωνα με τον Ντελοπιτάλ, αυτό που θα πρέπει να κάνω είναι να πάρω το derivative του αριθμητή ξεχωριστά, το derivative του πάρου ονομαστή ξεχωριστά. Να τα υπολογίσω και να συνεχίσω με αυτά. Ίσον lim, όταν το χ τίνει στο pi over 2, του μείον cosine x και μείον sine x. Είναι δηλαδή minus cosine του pi over 2, minus sine του pi over 2. Το cosine του pi over 2 κάνει 0, μείον 0 προς μείον 1, το αποτέλεσμά μας θα είναι 0. Και ας δούμε και ένα τελευταίο παράδειγμα. Example 4. Ας πάρουμε αυτή τη φορά το όριο στο plus infinity του χ προς e στην χ. Εδώ, αν αντικαταστήσουμε, ξέρουμε από το graph της e to the power of x ότι καθώς το χ πάει στο συνάπειρο, το e to the power of x πάει και αυτό στο συνάπειρο. Άρα αυτή τη φορά μιλάμε για την απροσδιόριστη, για το indeterminate form infinity over infinity. Δεν μας πειράζει. Μπορούμε να συνεχίσουμε κανονικά παίρνοντας τα derivatives του numerator και του denominator ξεχωριστά. 1 over ex. Εδώ τώρα θα μας βγει 1 over infinity, το οποίο είναι ίσο με το 0. Άρα, ο Ντελοπιτάλ ήρθε και μας προσέφερε, τώρα ήταν ο Ντελοπιτάλ, ήταν ο Μπερνούλη, δεν θα μάθουμε ποτέ, αλλά ήρθε και μας προσέφερε αυτός ο κανόνας μία έξτρα δίωδο στο να υπολογίζουμε limits. Συγκεκριμένα, ξαναλέμε, εάν έχω quotients και βγαίνουν είτε όταν πάμε σε ένα συγκεκριμένο σημείο x0 ή όταν πάμε στο simple άπειρο, αυτά τα quotients βγαίνουν 0 over 0, infinity over infinity, τότε για να μπορέσω να συνεχίσω, παίρνω τα derivative ξεχωριστά του numerator, το derivative του denominator, κάνω πράξεις μέχρι ότου να βγάλω, να λύσω το όριο. Εάν ξανά βγω σε νέο indeterminate form, δεν πειράζει, ξανά εφαρμόζω τον Ντελοπιτάλ και ξανά και ξανά και ξανά μέχρι ότου να, όπως λέμε, αρθεί αυτή η απροσδιοριστία. Αυτό ήταν όλο, ελπίζω να το καταλάβαμε όλοι. Εάν δεν το καταλάβαμε, μην διστάσετε από το να αφήσετε το σχόλιο σας ή την απορία σας κάτω από αυτό το βίντεο. Όπως πάντοτε, ευχαριστώ για τον χρόνο σας.